Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αυτό ναι. Θα δούμε πόσο καλή θα την κάνετε εσάς. Τελικά την κίνηση με τα ασφαλιστικά μέτρα ή το μασάζ Σαββατοκυριακού έπιασε τόπο. Τώρα τελευταία, λόγω μεγάλης τηλευθείας, υπάρχει η έννοια του μπιφτέκι. Μπιφτέκι, θα το γυρίσετε το μπιφτέκι. Μπράβο. Κύριε Μωυσή, με ξέρετε χρόνια. Γυρίζετε ναι. Την μπιφτέκα. Όχι, την καταναλώνετε άνετα, αλλά την μπιφτέκα δεν τη γυρνάτε. Έτσι ακριβώς. Γιατί έχω και αρκετά κιλά, γι' αυτό και... Και εγώ μαζί, δεν είμαστε. Εδώ όλοι είμαστε της ίδιας νομοταξίας. Οι άντρες, οι γυναίκες είναι πιο στυλάτες. Για να καταλάβετε πόσο λεπτομερής είμαι, έχω πει το δικηγόρο. Ναι. Θέλω το αντίγραφο κατάθεσης για το βγάλουμε ξανά δελτίο τύπου. Και αν μπορεί ο δικηγόρος της Αθήνας, γιατί δεν το καταθέτουμε εδώ στα δικαστήρια για να μας σωστεί, το πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας στην Αθήνα. Μάλιστα. Θέλω φωτογραφία από το δικηγόρο της Αθήνας που θα ανεδευτεί. Για να το ανεβάσουμε στα μέσα μαζικής. Άρα είναι οριστικό σήμερα η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Θεσσαλονίκης καταθέτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τη συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό κάνανε κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μας, οι δικαλιστές. Το Σαββάτο να λένε άλλα. Ναι. Την Κυριακή άλλα. Ναι. Σε εμάς, με συγχωρείτε, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Είμαστε αντίθετοι. Μάλιστα. Άρα τις επόμενες ώρες λοιπόν περιμένουμε τώρα, και αυτή την εξέλιξη. Για να βάλουμε τα πράγματα στην. Να εξηγήσω τα πάντα για να σας πω γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό ήταν πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Ναι. Και μπορώ να σας πω τα πάντα. Υπό ποια έννοια ήταν πολύ μεγάλο. Καταρχήν, πριν πάμε στο πόσο μεγάλο σχολείο ήταν το Σαββατοκύριακο. Το ζήτημα, για να καταλάβουμε, γιατί εγώ πώς το έχω αισθανθεί, το ζήτημα είναι βασικά. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε μέτρα ή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον κορονοϊό ή ότι δεν είναι αναγκαία τα μέτρα ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι το σκοτσέζι κοντούς που έγινε. Σωστά. Έτσι. Και ξεκινάει από την Τετάρτη. Μπράβο. Από την Τετάρτη που βγαίνει η εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και λέω θα ρίξει. Γιατί έχω την αίσθηση πως αν περίμεναν μέχρι την Παρασκευή. Και λέγανε κατευθείαν ότι ξέρετε, θα ανοίξουμε σε όλη την Ελλάδα πλην Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Αχαΐας για μια εβδομάδα. Δεν θα ήταν τόσο έντονες οι αντιδράσεις. Κύριε Μωυσή, να σας πω κάτι. Ξέρετε που ξεκινάει το λάθος. Όχι μόνο από αυτήν την Τετάρτη. Ναι. Ξεκινάει ένα χρόνο πίσω το λάθος. Δηλαδή. Όταν η Ομοσπονδία και το Επιμελητήριο με έτοιμά τους, τους είπαμε, βάλτε στην Επιτροπή των Ενοξιολόγων κάποιους ανθρώπους από την αγορά. Ναι. Δεν αναβάλουν εμένα. Ή τον πρόεδρο Μιχάλη του Ζορπίδη, αν θέλουν από τη Βόρεια Ελλάδα. Ή αν θέλουν να βάλουν γενικά από όλη την Ελλάδα. Τότε δεν θα ήταν επιτροπή λοιμοξιολόγων όμως. Γιατί, θα βάζανε μέσα στα 20 άτομα, είναι 25, ναι. Θα βάζανε και 3 ανθρώπους ή 2 από την αγορά. Ναι. Τι θα άλλαζε, ας πούμε, για να καταλάβετε. Αυτό υποτίθεται τώρα να κάνω το συνεγόρο του διαβόλου. Το σκοτέλι, θα άλλαζε, να σου πω κάτι, άμα έμπαινε άνθρωπο τη αγορά. Το σκοτσέζι των ζώων που τον ζούμε. Ναι. Θα σας πω κάτι. Τετάρτη εγώ, όχι προσωπικά γιατί με πήρα πάρα πολύ τηλέφωνο, θα σας δώσω παράδειγμα. Ναι. Τετάρτη βγάζω από αναστολή του υπαλλήλου μου. Να στήσω τη βιτρίνα μου. Να στήσω διάφορα πράγματα. Ναι. Με υπερορίες για να προλάβω τη Δευτέρα. Το αντιλαμβάνεσαι, το Freeway. Και με το σκοπό ότι ο καταναλωτής θα βγει να ψωνίσει. Ναι. Και ήδη είχαμε και προπαραγγελίες. Ναι. Έχω πληρώσει τα πράγματά μου, τα πρώτα μου, την Πέμπτη, το μεσημέρι. Έχω προπαραγγείλει για την Τετάρτη να μου έρθουν άλλα εμπορεύματα που ξέρετε δεν είχε επιπιστώσεις. Πρώτα τα λεφτά και μετά έχω τα εμπορεύματα. Ναι. Λοιπόν, και την Παρασκευή το βράδυ μαθαίνω ότι είμαι κλειστά. Ναι. Πείτε μου εσείς, αντιληπτόν. Κόβεται πάλι από την αναστολή. Το εργάνι το έχω καταθέσει. Ναι, καταρχήν είναι και θέμα ψυχολογίας, έτσι, αυτό το σκοτσέζι κοντούς. Σου ακατεύει την ψυχολογία. Και 15.000 θα μείνουν στον τόπο. Έτσι, και στον εργαζόμενο, και στον επιχειρηματία, και στον καταναλωτή, αν θέλετε, σε ακατεύει την ψυχολογία. Δηλαδή, πόσα λεφτά νομίζουν ότι όλα αυτές επιστρεπτές. Τώρα θα σας δώσω, θα σας δώσω στα εικούρα. Με 5.000 δεν βγαίνει, κύριε Βοηθή. Δηλαδή, με πόσα θα σα ικανοποιεί να πείτε εντάξει, κλείστε μα, παιδάκια, δεν πειράζει. Καταρχήν πρέπει να πάει αναλογικά του τζίρου και αναλογικά στο δε του είδου. Δεν μπορεί ο καθένα να πάει να πάει στα περιόριστα 5.000, θα μπορεί να πάει στο μαγαζί να χρειάζεται 15.000 για να καταλάβετε. Ναι, σωστό. Θα σα πω εγώ, συνάδελφό μου στο επιμελητήριο, με τα λουλούδια. Τα παράγγελνε την Παρασκευή, όλοι οι λουλουδάδες φωνάζανε. Ναι. Τι θα τα κάνουν σήμερα, χαλάνε. Είναι ένα προϊόν που κρατάει μια εβδομάδα. Ναι. Θα τα βάλουν στην κατάψυξη, Στεφάνια για την Πρωτομαγιά.
Νομίζετε ότι 5.000 ευρώ φτάνουν για αυτούς τους ανθρώπους για να πάρουν για να, τη χασούρα που θα έχουν? Ναι. Και γιατί αυτό λέγαμε νωρίτερα, για τις 12 Απρίλη είστε σίγουροι ότι θα ανοίξετε? Κύριε Αγγέλη, κάνετε τη δυο σωστή ερώτηση. Εγώ θυμάμαι πάντα οι δημοξιολόγοι όταν μας λέγανε κάτι, υπομονή άλλες δύο εβδομάδες. Δεν μας λέγανε υπομονή άλλη μια εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή τα κρούσματα ανεβαίνουν από τα 200 που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Λένε οι δημοξιολόγοι ότι 100% έχουν την Παρασκευή. Mm-hmm. Και το 100% θα πέσει κάτω από το όριο σε μια εβδομάδα. Ναι. Είναι πολλά ερωτήματα, κύριε Μωυσή, και αυτό, και αυτό να δείτε θα βγει σύγχυση μέσα στη εβδομάδα. Γιατί ποιος θα πάρει την πολιτική ευθύνη? Θα ξεκινήσει μετά από την πρόβλεψη, αυτή εγώ παίρνω την πολιτική ευθύνη να ανοίξει Δευτέρα. Mm-hmm. Τι θα γίνει? Είναι σωστό αυτό? Ναι, τότε θα κυρώσει πάλι τους δημοξιολόγους. Τότε δεν θα κυρώσει τους δημοξιολόγους, θα τους ακυρώσει. Ακριβώς. Προφορώς. Mm-hmm. Άρα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι κάνουμε ό,τι λένε οι δημοξιολόγοι, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν προτρέχουμε και ανακοινώνουμε πράγματα χωρίς να έχουμε ρωτήσει τους δημοξιολόγους. Δηλαδή τα self-test τα έχουν προτείνει οι δημοξιολόγοι? Δεν ξέρω, τι να σας πω. Να, εδώ το ερώτημα να ψάξετε. Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Ποιος τα έχει προτείνει, ποιανού ιδέα εκεί ήταν τα self-test? Οι δημοξιολόγοι. Α, δεν είναι κακή ιδέα τα self-test. Είναι μια εισηγητική επιτροπή, δεν είναι εκτελεστική. Mm-hmm. Ναι. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Προτάσεις κάνουν και το εκτελεστικό όργανο είναι η κυβέρνηση. Ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω ότι ίσως οι προτάσεις μπορεί να κάνουν δημοξιολόγοι, διότι για τη Θεσσαλονίκη, αυτά έλεγα νωρίτερα, τα επίσημα βάσει επίσημων στοιχείων, έτσι, του ΕΟΔΗ, 23,8% τα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 25,8% στο δυτικό τομέα Αθηνών, 24,5% στο κεντρικό τομέα Αθηνών. Άρα Θεσσαλονίκη πιο χαμηλά από τις συγκεκριμένες περιοχές όπου θα λειτουργήσουν κανονικά τη Δευτέρα. Λειτουργούν σήμερα, ναι, τα καταστήματα. Εδώ απλώς λένε ότι μέσα στη βδομάδα αυτή, γιατί ναι, αυτά τα λύματα που παίρνουν, mm-hmm, ότι θα ανέβει αυτό 100% πάνω, 97% κάτι. Μάλιστα. Για να καταλάβετε. Άρα εμείς πρέπει ως πολίτες της Θεσσαλονίκης να το δούμε μέσα στη βδομάδα να ανεβαίνει. Ναι. Και άρα μου λένε ψέματα ότι τη Δευτέρα θα ανοίξουν 12 του μηνός. Μάλιστα. Οι δημοξιολόγοι τόσο καιρό που μιλάνε για συγχρονισμό, γιατί δεν είπανε για τα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης να δώσουν μια οδηγία στην κυβέρνηση πώς πρέπει να λειτουργούν? Ρωτάω εγώ τώρα. Mm-hmm. Μα κύριε Ιακώβη, δηλαδή, λέμε και για τις λαϊκές αγορές που άλλες μπορεί να πάει να πάρει ρούχα, παπούτσια, να πάει πάνω στη στίβα με τα ρούχα, να τα ανακατέψει, να τα ψάξει και κρατάμε την αγορά κλειστή. Εγώ είμαι άνθρωπος του πεζοδρομίου. Πάω κάθε Σάββατο και ψωνίζω στη Λαϊκή, στη Μεγάλη κιόλας. Ναι. Δεν έχω βρει συγχρονισμό, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Ενώ στα σούπερ μάρκετ, πάνω από 20 άτομα που επιτρέπεται, έχω βρει. Πού το ποιος θα πάρει, ποιος ελεκτής πήγε στα σούπερ μάρκετ και έλεξε πόσα άτομα είναι μέσα? Mm-hmm. Ενώ στις μικρές επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες στο Υπουργείο πηγαίνουν και έχω τύχει και εκεί πέρα. Και έχω και δικά μου μαγαζιά, το ξέρετε. Μάλιστα. Έχουν πάει και στα δικά μου τα μαγαζιά. Με αυστηρό ύφος κιόλας. Δεν είναι, καλά κάνουν. Με αυστηρό πρέπει να είναι για να βάλουμε και μυαλό. Αλλά οι έλεγχοι γίνονται ισόνομοι παντού. Μετά μας λένε ότι θα κάνουν rapid test για να ανοίξουν την αγορά. Ότι ο εργοδότης θα πρέπει να υποχρεούται να κάνει rapid test στον εργαζόμενο. Ναι. Με τι λεφτά, κύριε? Ένα rapid test θέλει 15 ευρώ. Θα είναι αυτά τα self-test, λένε, κύριε Ιακώβου, ότι με βάση αυτά τα self-test θα λειτουργήσει καλύτερα. Τουλάχιστον αυτό έλεγαν. Όταν ξεκινήσουν, θα λειτουργεί καλύτερα και θα το κάνουν υποχρεωτικά όλοι. Όλοι. Εδώ, προσέξτε, κύριε Αγγέλη, βγαίνει δημοξιολόγοι και λένε ότι το self-test δεν μπορεί να γίνει από τον καθένα. Και αν θα δίνονται σωστά στοιχεία. Ναι. Υπάρχει ένα θεματάκι. Αυτό που ζητάει ο επιχειρηματίας και ο επιχειρηματικός κόσμος είναι μια πολύ πιο καλή οργάνωση από την κυβέρνηση και από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν ρίχνουμε την ευθύνη. Είναι δεδομένο, κύριε Ιακώβου, πως όταν φτάνει στο σημείο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να κάνει τηλεφωνικό μασάζ σε συνδικαλιστές για να καταπραίνει τις αντιδράσεις ενός μέτρου, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχει πατάτα. Τελείωσε. Είναι σαφές. Είναι σαφές. Συμφωνώ. Θέλω να μου πείτε γιατί ήταν σχολείο το Σαββατοκύριακο. Το σχολείο ήταν το συνδικαλιστικό σχολείο. Για που πείτε μου. Θα σας εξηγήσω ότι, χωρίς να σας πω όνομα, ναι, κύριος ο οποίος είναι πρόεδρος ομοσπονδίας
μας καλεί πριν 15 μέρες που βγάζουμε το κοινό δελτίο τύπου με όλους τους φορείς, αν το θυμάστε. Ναι, ναι. Και ο ίδιος ο κύριος αυτή τη στιγμή δεν μας κάλεσε να μας πει. Αλλά προβήκαμε εμείς ως Ομοσπονδία και ως Επιμελητήριο να κάνουμε τα ασφαλιστικά μέτρα. Είμαστε οι μοναδικοί φορείς στη Θεσσαλονίκη, ναι, να το τονίσω, να μας πούνε, γιατί κακοπροαίρετους από την κυβέρνηση, ενώ πρέπει εμείς να δουλεύουμε τα μέλη μας. Ναι. Και ο ίδιος ο κύριος έρχεται και κάνει κουλουτούμπα μεγάλη την Κυριακή. Θεωρώ απαράδεκτη το συνδικαλιστικό κίνημα. Έχει και συνδικαλιστικές κουλουτούμπες δηλαδή το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να αλλάξει, να αλλάξει ρότα, να αλλάξει ιδέες. Είναι επαρχιωμένες πλέον. Να το ξέρετε. Μάλιστα. Τριπλό τόλουπ, διπλό άξελ που έλεγε ο Κοστάλας, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Ωραία. Από κυβιστήσεις πήγαμε καλά λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Το θέμα είναι λοιπόν, σήμερα έχουμε. Τι προσδοκάτε να γίνει με την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων? Πιστεύετε ότι θα έχει αποτέλεσμα άμεσο, δηλαδή περιμένετε να βγει μια απόφαση προσωρινής διαταγής που να λέει ότι θα ανοίξουν τα καταστήματα? Προφανώς είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Όταν πας στα δικαστήρια, ξέρετε ότι είναι 50-50. Ναι. Φυσικά πάντα, όταν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα κατά του κράτους, ο δικαστής είναι λίγο πιο πάνω από το 50% προς το κράτος. Ναι. Το αντιλαμβάνεστε. Ναι, είναι, υπάρχουν και λόγοι που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή... Συμφωνούμε. Έτσι. Αν χάσουμε τα ασφαλιστικά μέτρα, θα το καταλάβω, θα χάσουμε και θα δούμε τι άλλο μπορούμε να διεκδικήσουμε. Mm-hmm. Δεν θα διεκδικήσω, να σας πω, 5.800 ευρώ η επιχείρηση που άκουσα χθες. Μάλιστα. Είναι ελάχιστα λεφτά, σας πω, ελάχιστα. Ναι. Και θα μπορώ να το τεκμηριώσω με μηχανογράφηση πόσα λεφτά χρειάζεται ο καθένας. Mm-hmm. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, άμα να κερδίσουμε, ναι, θέλουμε να κερδίσουμε, να προχωρήσουμε, mm-hmm, γιατί το επαγγελματικό επιμελητήριο είναι μόνο και μόνο το επαγγελματικό επιμελητήριο στη Θεσσαλονίκη. Έκανε rapid test σε όλους τους δήμους. Mm-hmm. Μία τελευταία ερώτηση, επειδή τα ξέρουμε αυτά, κύριε Ακούφου, τα ξέρουμε. Είναι θετικό. Ναι. Μία τελευταία ερώτηση. Μία τελευταία ερώτηση για να πάμε μετά και στην Κοζάνη που θέλουμε. Μία τελευταία ερώτηση. Υπήρξαν το Σαββατοκύριακο αντιδράσεις από φορείς, από εμπόρους που λέγανε ότι εμείς θα ανοίξουμε και ελάτε να μας πιάσετε. Ναι. Σε αυτή την κατεύθυνση εσείς σκοπεύετε να κάνετε κάτι, να προτρέψετε ή να αποτρέψετε ή, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το κομμάτι θα δούμε κινήσεις τέτοιες, να δούμε εμπορικά καταστήματα να ανοίγουν και να, του τύπου εμείς ανοίγουμε και ελάτε να μας βάλετε πρόστιμα? Ναι, είναι εμπορικοί σύλλογοι κατά τόπους, οι οποίοι όπως είναι συμπολίχνοι. Εκεί λένε θα ανοίξουμε, αλλά δεν θα κάνουμε πωλήσεις, το ξεκαθαρίσαν. Ακριβώς. Είναι ένα σύλλογο διαμαρτυρίας. Ναι. Εμείς είμαστε μαζί τους, ό,τι χρειαστεί θα τους βοηθήσουμε με τη νομική υπηρεσία που έχουμε. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να το τραβήξουμε και στα άκρα, το αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, αυτό που είπε ο πρόεδρος του Ναμπελοκήπου, που είναι και φίλος μου, ότι να ανοίξουν αλλά δεν θα πουλάνε, μάλιστα, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Μάλιστα. Όπως και στην πολύ χρήση. Ωραία. Κύριε Ακόμου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κρατάμε ότι σήμερα έχουμε δικαστική εξέλιξη και νομική εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.